Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε στο βίντεο με την περιποίηση και τη διατροφή της Λούνα. Όπως βλέπετε και ξέρετε, είναι ένα βέλγικο ποιμενικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το hanyapetworld.gr όχι μόνο για την παροχή ενός εκπτωτικού κωδικού μόνο για τους συνδρομητές μου, αλλά και για όλα αυτά τα προϊόντα που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο που χρησιμοποιώ για να θρέψω και να περιποιηθώ τη μικρή μου τη Λούνα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εάν θέλετε να δείτε και ένα βίντεο με την εκπαίδευση της Λούνα και πώς την πάω βόλτα και όλα αυτά, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα social media όπου ποστάρω και αρκετές φωτογραφίες της Λούνα και φυσικά τη σελίδα του Facebook του Hanya Pet World. Καταρχάς, αυτή την αβούλα έχω πάρει για τη Λούνα και τη φοράει αυτή τη στιγμή. Λέγεται Vectra 3D και είναι μια πάρα πολύ ισχυρή αμπούλα για το σκυλάκι σας. Εάν δεν κάνω λάθος, την παίρνετε με συνταγή από τον κτηνίατρό σας, οπότε να ρωτήσετε σίγουρα πριν πάτε να την αγοράσετε τον κτηνίατρό σας. Κλασικά, ποιος έχει σκύλο, γάτα και δεν έχει Excalibur. Αυτό είναι στα 65 cm γιατί έχω ένα μεγάλο σκυλάκι, βγαίνει και σε πιο μικρά μεγέθη φυσικά. Προστατεύει επίσης από σκνίπες, κρότονες, ψήλους, κουνούπια. Καλοκαίρι χωρίς Excalibur δεν υπάρχει για μένα και επίσης αν δεν θέλετε να πάρετε το Excalibur υπάρχει και αυτό εδώ το οποίο λέγεται Pet Protector και το πιο σημαντικό για μένα που έχει αυτό εδώ είναι ότι φωσφορίζει στο σκοτάδι. Δεν έχει χημικά πρόσθετα και έχει οσμή εθέριων ελαίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά αν έχετε έναν μαύρο σκύλο όπως έχω εγώ. Αυτή τη στιγμή φοράει το Excalibur η Λούνα αλλά όπως και να έχει επειδή είναι μέρα δεν θα μπορούσατε να το δείτε είναι ότι αν έχετε ένα σκύλο που έχει σκούρο τρίχωμα, είναι σημαντικό να το φοράτε ένα φωσφοριζέ κολάρο για σκύλους, περιλέμιο που προστατεύει και από τις κνύπες και όλα αυτά, γιατί θα φαίνεται έτσι πολύ πιο εύκολα στο δρόμο εάν σας ξεφύγει ή κάτι τέτοιο ή θα μπορείτε να τον βρείτε πολύ πιο εύκολα μέσα στο σκοτάδι. Υπάρχουν πολλές φορές που ανοίγω την πόρτα και είναι βράδυ και δεν βρίσκω τη Λούνα γιατί είναι μαύρη όπως είναι η νύχτα, οπότε ένα τέτοιο βοηθάει αρκετά. Προχωρώντας στο μπάνιο της Λούνα, γενικά προσπαθώ να μην την κάνω πάρα πολύ συχνά μπάνιο, γιατί έτσι το τρίχωμά της διατηρείται πιο λαμπερό, πιο υγιές στην ουσία, το ξέρω ότι είναι περίεργο. Παρ' όλα αυτά, όταν την κάνω μπάνιο, δηλαδή 3 με 4 φορές το χρόνο, ναι, προσπαθώ να την κάνω όσο γίνεται λιγότερα μπάνια, χρησιμοποιώ από την εταιρεία Top Dog, η οποία είναι και ελληνική, το σαμπουάν και conditioner 2-1 με άρωμα baby powder, περιέχει ελαιόλαδο, aloe vera, είναι υποαλλεργικό, πρέπει να το ανακοινήσετε πριν το χρησιμοποιήσετε, κάνει με λίγη ποσότητα πλούσιο αφρό, σκεφτείτε ότι έπινα όλη τη Λούνα με τόση ελάχιστη ποσότητα, βγαίνει λοιπόν και σε μια μίνι συσκευασία για τα ταξίδια ή άμα θέλετε να πάρετε το μίνι για να το δοκιμάσετε. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα και ξεμπλέκουν το τρίχωμα της Λούνα. Εάν θέλετε όμως παραπάνω βοήθεια στο ξέμπλεγμα, εάν ο σκύλος σας είναι μακρύτριχος, η βοήθεια είναι σίγουρα αυτό εδώ το conditioner, πάλι από την Top Dog. Έχει άρωμα σανδαλόξυλο, περιέχει εθέρεο έλαιο βασιλικού, ελαιόλαδο και aloe vera και το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ καλό και μαλακώνει το τρίχωμα τόσο καλά και το κάνει να δείχνει και πιο λαμπερό και υγιές. Και επίσης, εάν θέλετε παραπάνω βοήθεια, εάν έχετε πολύ καιρό να χτενίσετε το σκύλο σας και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί κόμποι, θα σας βοηθήσει σίγουρα η μαλακτική λοσιόν για εύκολο χτένισμα. Εγώ αυτό το προϊόν το χρησιμοποιώ όταν δεν έχω κάνει μπάνιο, ας πούμε, τη Λούνα, αλλά θέλω να τη χτενίσω. Το χρησιμοποιώ συνέχεια, Easy Comb. Είναι καταπληκτικό, χρειάζεστε ελάχιστη ποσότητα με το συγκεκριμένο για να κάνετε τη δουλειά σας. Το έχω αρκετό καιρό σκεφτείτε και ούτε μέχρι τη μέση δεν μου έχει κατέβει, οπότε αξίζει να επενδύσετε κατά τη γνώμη μου σε κάτι τέτοιο. Και πάμε τώρα στα υπέροχα σπρέι. Αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να θεωρείτε ότι είναι προαιρετικό, αλλά τελικά κατάλαβα από τότε που τα χρησιμοποιώ ότι είναι αρκετά σημαντικό. Είναι ένα άρωμα καλοπισμού. Υπάρχει στη μυρωδιά σιτρονέλα που είναι ιδανικό προϊόν και για τα κουνούπια, τις κνύπες και όλα αυτά. Τη μυρωδιά baby powder που σας έδειξα ότι είναι αντίστοιχη με το σαμπουάν. Και τη μυρωδιά bright shine, το οποίο παιδιά άρωμα, όχι μόνο δίνει ένα πολύ ωραίο άρωμα στο σκύλο σας, αλλά κάνει το τρίχωμα να λάμπει όσο τίποτε άλλο, όσο κανένα άλλο προϊόν. Οπότε, ειδικά αν έχετε ένα σκουρόχρωμο σκυλάκι και θέλετε το τρίχωμά του να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο, το συγκεκριμένο πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο χτένισμα. Όσοι έχετε λύκο ειδικά, αλλά και άλλα μακρύτριχα σκυλάκια, ξέρετε ότι το χτένισμα είναι
μία περιπέτεια συνήθως, γιατί κάνουν πάρα πολύ εύκολα κόμπος, θέλουν χτένισμα κάθε 2-3 μέρες το λιγότερο, τουλάχιστον η Λούνα μου. Μία πάρα πολύ καλή βούρτσα είναι αυτή εδώ, χτένα, όπως θέλετε πείτε το. Τα δόντια της στη μία μεριά είναι πιο πυκνά και στην άλλη είναι πιο αραιά και έτσι βοηθάτε το σκυλί σας να φύγουν οι κόμποι από πάνω του. Είναι πάρα πολύ καλή, όπως βλέπετε, επειδή την έχω χτενίσει, περνάει αβίαστα σχεδόν από κάποια σημεία και έτσι μπορείτε να βγάλετε αποτελεσματικά όλους τους κόμπους. Με έχει σώσει πραγματικά η συγκεκριμένη η βούρτσα. Δεν υπάρχει κόμπος που να έχει Λούνα και να μην με έχει βοηθήσει με αυτό και είναι και αρκετά οικονομική. Πάμε τώρα σε μία βούρτσα χτένα όπου είναι ακριβή, δεν σας το κρύβω. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι εάν έχετε ένα σκυλί που μαδάει πάρα πολύ όπως είναι και η Λούνα, αξίζει να επενδύσετε. Καταρχάς την αγοράζετε μόνο μία φορά, δεν παθαίνει τίποτα, την έχω αρκετό καιρό και είναι άθικτη. Μιλάω για το Ferminator, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Εάν ψάξετε reviews για το Ferminator, είναι κορυφαία βούρτσα για σκυλιά. Βοηθάει στο να μην μαδάνε μελλοντικά, εάν τα χτενίζετε δηλαδή συστηματικά με το συγκεκριμένο προϊόν, δεν θα σας μαδίσουν τόσο εύκολα τα σκυλάκια σας όσο εάν δεν το χρησιμοποιούσατε. Έχει αυτό εδώ το κουμπάκι, το οποίο βοηθάει τις τριχούλες να πέσουν, οπότε χτενίζετε το σκύλο σας, πατάτε το κουμπί πάνω από τη σακούλα και φεύγουν οι τριχούλες στη σακούλα κατευθείαν. Πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν, η λαβή του είναι βολική, δεν πονάει τη Λούνα μου, κάτι επίσης σημαντικό, ενώ το συγκεκριμένο προϊόν την πονάει, γιατί εντάξει της αφαιρεί τους κόμπους. Το Ferminator για όλο το σώμα, έπρεπε να το είχαμε πάρει σε μεγαλύτερο μέγεθος εντωμεταξύ, θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ το σκυλάκι σας, οπότε σίγουρα να το δοκιμάσετε, αξίζει τα χρήματά του, μακράν για μένα, μας έχει αλλάξει τη ζωή πραγματικά και έχει ξεκουραστεί και η ηλεκτρική μου σκούπα λίγο. Πάμε τώρα στην τροφή και η Λούνα μου τρώει την Profine με πατάτες και σολομό, της αρέσει πάρα πολύ και αυτό που έχω δει ότι βοηθάει και στο τριχωμά της και στην λάμψη και σε όλα είναι να της προσθέτω 3-4 φορές πάτημα της αντλίας από αυτό εδώ, είναι από την εταιρεία Landmark και είναι στην ουσία το λάδι σολομού. Γενικά ο σολομός κάνει πάρα πολύ καλό στο τρίχωμα του σκύλου σας. Το συγκεκριμένο είναι κάτι πολύ καλό να βάζετε στο φαγητό του σκύλου σας, γιατί προστατεύει την υγεία της καρδιάς και του ουροποιητικού, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προφυλάσσει και αναδεικνύει το τρίχωμα. Η χρήση του προσφέρει πολλά στο σκυλάκι σας, τα γράφει αναλυτικά και πίσω και είναι κάτι το οποίο μας έχει βοηθήσει αρκετά και μια κοπέλα μου έγραψε στο Snapchat ότι το λάδι σολομού βοηθάει στο να μην μαδάει τόσο το σκυλάκι σας. Από τότε που το χρησιμοποιούμε έχω δει διαφορά. Παρ' όλα αυτά θέλω να το χρησιμοποιήσω λίγο ακόμα για να σας πω σίγουρα τη γνώμη μου, αλλά από τότε που το έχω δοκιμάσει με το φαγητό της Λούνα έχω δει μια μικρή διαφορά, οπότε φαντάζομαι ότι μακροπρόθεσμα θα κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά. Πάμε τώρα στα snack. Στη Λούνα αρέσουν πάρα πολύ πάλι από την Profine αυτά εδώ, τα οποία είναι το ένα με αρνί και το άλλο με σολομό. Τρελαίνεται για αυτά. Της αρέσει πάρα πολύ στην εκπαίδευσή της να τα χρησιμοποιώ. Μετά πάμε σε ένα mini δείγμα της Profine, το οποίο είναι η τροφή της με κοτόπουλο και πατάτες. Εμείς έχουμε πατάτες και σολομό. Το συγκεκριμένο της άρεσε επίσης πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η Λούνα προσωπικά προτιμά το σολομό, σαν πριγκιπέσα που είναι. Και αυτά που της αρέσουν τρόμερα, μα πάρα πολύ, είναι αυτά εδώ, τα 8-1 φιλετάκια, τα οποία υπόσχονται και αυτά όταν τα τρώει το σκυλάκι σας σε ένα λαμπερό τρίχωμα. Το κοτόπουλο της αρέσει πάρα πολύ της Λούνα, οπότε της αρέσουν τρόμερα αυτά, δεν μπορεί να σταματήσει να τα τρώει, δηλαδή αν δεν της δώσω ένα την ημέρα, πάει στο ντουλάπι και τα αναζητά από μόνη της. Και πάμε τώρα σε αυτά εδώ, τα οποία μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τα δοντάκια της Λούνα έχουν ψήλο ξεκινήσει να κυτρινίζουν και αυτό εδώ μας έχει βοηθήσει. Είναι το Spike Bone από την εταιρεία Hunter. Έχει μέντα και να σας δείξω πως είναι μέσα. Είναι κάπως έτσι λοιπόν, μυρίζουν μέντα η αλήθεια είναι και αντικαθιστά όσο γίνεται την οδοντόβουρτσα με την οδοντόκρεμα την αντίστοιχη, πάντα για σκυλάκια, με την οποία πρέπει να πλένετε τα δόντια του σκύλου σας καθημερινά. Κανονικά αυτό είναι το σωστό, παρόλα αυτά όταν δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό, της δίνω ένα τέτοιο και είμαστε απόλυτα καλυμμένες. Αυτά τα λοιπόν όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για την περιποίηση και τη διατροφή της Λούνα, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό κωδικό
AMW19. Για αγορές άνω των 19 ευρώ θα έχετε μείον 3 ευρώ έκπτωση. Οπότε πιστεύω ότι αν έχετε κατοικίδιο σας συμφέρει πάρα πολύ αυτός ο κωδικός. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε την εκπαίδευση της Λούνα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τη σελίδα του hania.petworld.gr στο Facebook και όλα τα social media στα οποία μπορείτε να βρείτε εμένα. Οπότε από εμάς, φιλιά πολλά! Πού είναι το κορίτσι μου? Γιατί δεν σηκώνει τα αυτάκια του? Πού είναι το καμάρι μου? Αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό με το τρίχωμα της Λούνα είναι ότι ενώ είναι όλοι μαύροι, υπάρχουν κάποια σημεία που καφετίζουν και είναι τέλειο, ναι! Ζεσταίνεται το κορίτσι μου, ζεσταίνεται το καμάρι μου. Τι είναι εκεί, τι άκουσες?